Νεκρός ανασύρθηκε μέσα από τα συντρίμμια του γιοταχή αυτοκινήτου που οδηγούσε ένας 27χρονος λίγο πριν τα μεσάνυχτα στον επαρχιακό δρόμο Αγίας Χανίων. Ο άτυχος νέος κατευθυνόταν προς τα Χανιά όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο ύψος της αγροτικής φυλακής έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που προσέκρουσε σε τυχείο και ανετράπη. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άτυχος 27χρονος προσέκρουσε με τόση σφοδρότητα στο τυχείο που ένα τμήμα αυτού υποχώρησε. Ο 27χρονος εγκλωβίστηκε στο κατεστραμμένο γιοταχή. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 6 άνδρες έσπευσαν στο σημείο και απεγκλώβησαν το νεαρό. Ήταν όμως ήδη αργά. Πολλά τροχαία. Και πέστε μου τι μέτρα λαβαίνουν. Τίποτα. Φταίμε και οι οδηγοί. Όλοι φταίμε λίγο πολύ, ας πούμε. Είναι βέβαια και κάποιες παγίδες. Εδώ πέρα βλέπετε αυτή τη λακκούβα. Είναι 3 μήνες. Έχω ειδοποιήσει, άνθρωπος δεν ενδιαφέρθηκε. Από τον κόμβο του Βαμβακόπουλου μέχρι και την Αγιά, δεκάδες τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα έχουν καταγραφεί τον τελευταίο χρόνο. Αρκετά επικίνδυνος είναι εδώ πέρα, διότι κατεβαίνουν από την Εθνική και τρέχουν πάρα πολύ, ας πούμε, και ο δρόμος εδώ πέρα δεν είναι τόσο κατάλληλος. Να πούμε, δυστυχώς. Από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους στους δρόμους της Κρήτης περισσότεροι από 50 άνθρωποι, αριθμός που κατατάσσει το νησί μας στις περιφέρειες με τη θλιβερή πρωτιά στα τροχαία δυστυχήματα.